Ωραία, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ τρεμά. Είστε καλά, είστε καλά, καλώς όρισατε. Αν είσαι καλά, να το κάνω το πέρατο. Με μεγάλη τιμή και χαρά υποδεχόμεθα σήμερα στην Κόρινθο και στον νομό Κορινθίας τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Σέρβο. Είναι μεγάλη μας τιμή που σας δεχόμαστε, γιατί είστε και πλέον ειδικός για τη γεωπολιτική και την εξωτερική πολιτική. Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής κύριος Σέρβος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1976. Είναι παντρεμένος με την Ευαγγελία και πατέρας ενός τέκνου του Νεκταρίου. Υπήρξε αριστούχος υπότροφος του Κολεγίου Ανατόλια, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πολιτική Επιστήμη, αποφύτησε ως αριστούχος υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics. Εκπώνησε στη διδακτορική διατριβή στο ΕΚΠΑ με ερευνητικό πεδίο της σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Έχει εργαστεί ως επιστημονικός διευθυντής σχεδιασμού πολιτικής στο Υπουργείο Εξωτερικών, ως ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Εθνικής Άμυνας, Μακεδονίας, Θράκης και διπλωματικός σύμβουλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Το 2014-2015 επιλέχθη ως ακαδημαϊκός υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright στο πεδίο σχέσεων Ηνωμένων Πολιτικών Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρίσεων στην Ευρωζώνη, στην Ουκρανία. Το 2018 εκπροσώπησε στον τομέα της εκπαίδευσης την εθνική καμπάνια προαγωγής των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και έχει συνεργαστεί επίσης με γερμανικά πολιτικά ιδρύματα του Κόνραντ Αντενάουερ και του Φρίντριχ Έμπερτ. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Σωτήρη Σέρβο, τον φίλο Σωτήρη, τον Μακεδόνα φίλο μας, και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία στις ευρωεκλογές και να του πούμε ότι η Κόρινθος όσο μπορεί θα είναι μαζί του, γιατί πρέπει να είναι μαζί του. Είναι ένας άνθρωπος αξιόλογος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δοκιμαστεί στις διεθνείς σχέσεις. Έχουμε δει τις προτάσεις του, έχουμε ακούσει τους διαλόγους του, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και στην Ευρώπη. Καλή επιτυχία, φίλε Σωτήρη. Ο λόγος σε σένα. Ειλικρινά ευχαριστώ θερμά. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα στην Κόρινθο ανάμεσά σας και συντροφιά με μια πολύ καλή παρέα και όλους μάχημες αγωνιστές με γνώμονα το καλύτερο δυνατό για τον τόπο μας, με μπροστάρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Είναι επίσης μια μέρα να θυμίσω και στους τηλεθεατές μας υψηλού συμβολισμού για τον τόπο μας, διότι σαν σήμερα στις 28 Μαΐου του 1979 υπογράφτηκε στο Ζάπιο από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή η συνθήκη προσχώρησης Ελλάδας στις τότε ευρωπαϊκές κοινότητες, δηλαδή θυμάστε την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, την ΕΟΚ. Πολύ σύγχρονο. Να σας διακόψω, είναι υπεγράφει και η ληξιαρχική, η γέννηση της Δημοκρατίας. Ασφαλώς. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και κάθε άλλο τυχαίος ο συμβολισμός και το πάντρεμα. Και παραλείψαμε ότι έχουμε και τα 50 χρόνια. Και τα 50 χρόνια. Της παράταξης, μεγάλης παράταξης της Δημοκρατίας. Ένας λόγος παραπάνω, η παράταξη με τον πλέον καθαρόαιμο φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας και σήμερα με την πλέον καθαρή στρατηγική ταυτότητα για την επόμενη μέρα της Ευρώπης, από την ασφάλεια έως την οικονομία και το τι συνεπάγονται όλα αυτά για τον τόπο μας, αναλαμβάνει και την ενεργητική ευθύνη για να οδηγήσει την Ευρώπη στην επόμενη ημέρα. Είμαι όντως ο καθηγητής Πανεπιστημίου Ψηφοδελτίου στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Κάνω ανάλυση εξωτερικής πολιτικής. Κυρίως κάνω Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες και ασφαλώς Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι πάρα πολύ διότι διαβάζοντας λίγο το προεκλογικό ενημερωτικό φυλάδιο της Νέας Δημοκρατίας, η πρώτη θεματική που πέφτουμε πάνω είναι τα θέματα εθνικής ασφάλειας και άμυνας. Είναι κάτι που πιστώνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δύο επίπεδα. Πρώτον στο εθνικό επίπεδο, διότι πέρα από την εξισορρόπηση και την αναχέτηση τουρκικού αναθεωρητισμού, έχουμε μια πολύ ποιοτική αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Το δεύτερο και πιο σημαντικό κομμάτι είναι ότι μετά την ανάταξη της οικονομίας και την αλλαγή παραδείγματος, αυτό οδήγησε και σε μια γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας μας και για όσοι είμαστε οι περισσότεροι ειδικοί, η πιο μετρήσιμη, χειροπιαστή και ουσιαστική που έχουμε μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Ταυτόχρονα, σε μια γεωπολιτική συγκυρία, δεν το λέω ως κλισέ, ένα ιστορικό σταυροδρόμι, ειδικά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με ανοιχτό άλλο έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή, Ισραήλ, Χαμάς, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει σηκώσει μια σειρά από πρωτοβουλίες. Θυμίζω και την τελευταία κοινή του επιστολή με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ, όπου βάζουμε πολύ ψηλά
τα θέματα της συλλογικής ευρωπαϊκής άμυνας. Και αυτό που λέω εγώ σε μια νέα κατανομή των βαρών μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού, με μια σχέση στρατηγικής συμπληρωματικότητας και με την Ελλάδα να απολαμβάνει σε ιστορικό υψηλό την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη που έχει από εταίρους και συμμάχους, τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ωφελήσει πολλαπλώς τον τόπο μας, ειδικά στο μείζον ζήτημα της εθνικής ασφάλειας, τουλάχιστον για όσο διάστημα η Τουρκία δεν αλλάζει μυαλά. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Αναζητούνται τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ο Πρωθυπουργός έχει καταθέσει προτάσεις του. Είμαστε βέβαιοι ότι θα βρεθούν, όπως και σε προηγούμενες κρίσεις που είχε η Ευρώπη. Θυμίζω μεταξύ άλλων την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη, την πανδημία κλπ. Και κάτι που ακολουθώ πιστά και στην προσωπική και επαγγελματική μου ζωή είναι ότι τις απειλές, πέρα από κρίσεις, μπορεί να τις βλέπεις και ως μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να κάνεις πράγματα διαφορετικά τόσο για την Ευρώπη και το κοινό μέλλον μας ως το δεύτερο σπίτι μας, όσο και για την ίδια την Ελλάδα. Άρα πραγματικά σε αυτό το σταυροδρόμι είναι πολύ σημαντικό η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο να διατηρήσει την πολιτική της κυριαρχία, αλλά κυρίως να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη διαπραγματευτική της θέση στα ευρωπαϊκά τραπέζια. Η Ευρώπη χρειάζεται μια γεωπολιτική ορίμανση και είμαστε οι πρώτοι που πλέον μπορούμε να συνεισφέρουμε ενεργητικά. Πλέον δεν είμαστε στην Ευρώπη για να ζητάμε και να παίρνουμε, αλλά για να προσφέρουμε. Εδώ είναι μια αλλαγή παραδείγματος που έχουμε, μια αναβάθμιση της χώρας σε επίπεδο κοινοτικής ιεραρχίας. Και ξέρετε, όσο εύκολα χάνει την αξιοπιστία της μια χώρα, που είναι το χειρότερο που μπορεί να τη συμβεί, τόσο δύσκολα μπορεί να την πάρει πίσω. Άρα η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη που απολαμβάνει είναι στο χέρι μας να την μετατρέψουμε σε χειροπιαστές πολιτικές που πέρα που θα ωφελήσουν το συλλογικό ευρωπαϊκό συμφέρον, θα ωφελήσουν και τον τόπο μας. Διότι η Ελλάδα πολύ σωστά περιμένει από την Ευρώπη να συνεισφέρει και σε προβλήματα δικά μας. Θυμίζω ότι χάρη και στην εθνική διαπραγμάτευση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουμε ένα ταμείο ανάκαμψης και σταθερότητας που αν σε αυτό προσθέσουμε τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα διαρθρωτικά και μια σειρά άλλων πόρων, και μετράω πολύ τα λόγια μου σε αυτό που θα πω, η Ελλάδα έχει μπροστά σε ένα νέο σχέδιο Marshall. Θα αργήσουμε πάρα πολλά χρόνια στην Ευρωπαϊκή να δούμε τέτοια ποσά. Άρα, και εδώ είναι και ένα μήνυμα στο εσωτερικό, χρειάζεται η κυβέρνηση να έχει μια επιπλέον εντολή, μια επιπλέον νομιμοποίηση που θα την έχει όπως την είχε και τον Ιούνιο του 2023 για να συνεχίσει την πορεία της, γιατί είναι αυτά τα κονδύλια με μια κυβέρνηση που θα πιάσουν τόπο, που θα εγγυηθούν χειροπιαστά μετρήσιμα χρόνια ουσιαστικής ανάπτυξης με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το σύνολο της κοινωνίας. Και στο δεύτερο κομμάτι που με αφορά και εμένα και κλείνω με αυτό, αντιλαμβάνεσαι ότι είμαστε μια μικρή χώρα, ενώ λόγω πληθυσμού, εκλέγουμε μόλις 21 ευρωβουλευτές σε ένα ευρωκοινοβούλιο των 720 από τον Ιούνιο του 2024. Αν βγάλουμε δυνάμεις που δεν πιστεύουν σε όλο αυτό που λέγεται Ευρώπη και πυροβολούν τα πόδια τους και υπονομεύουν την κοινή μας προσπάθεια, θα είναι ακόμα λιγότεροι οι εθνικοί μας εκπρόσωποι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μια ευκαιρία για τους συμπολίτες μας σε όλη την Ελλάδα, και αυτό είναι το καλό με την δημοκρατία. Τα κόμματα εξουσίας είναι μαζικά κόμματα, έχουν πολυσυλλεκτικά ψηφοδέλτια. Όλοι οι συμπολίτες μας να κάνουν μια προσπάθεια να σκαλίσουν το προφίλ του κάθε ενός και της κάθε μιας μας και να στηρίξουν ανθρώπους που μπορούν να σταθούν στην Ευρώπη σε μια σειρά από πολύ κρίσιμες αποφάσεις που θα επηρεάσουν όχι μόνο τον τόπο μας, τη ζωή μας και την τσέπη μας, αλλά και την ίδια τη δημοκρατία μας τα χρόνια που έρχονται από όσους θέλουν να την αναθεωρήσουν. Στο τέλος της μέρα παραμένω ένας δάσκαλος και είναι η δική μας η προσπάθεια που κάνουμε απέναντι στα παιδιά μας και την επόμενη μέρα. Κλείνω λέγοντας ότι είχα τη χαρά και την τιμή στο παρελθόν να συζητήσω με αρχιτέκτονες Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ο Ζακ Ντελόρ, που πριν από λίγους μήνες τον χάσαμε, και ένα από τα πράγματα που μας έλεγε ο Ντελόρ είναι να μην είσαι ούτε αισιόδοξος ούτε απεσιόδοξος, να παλεύεις συνεχώς και να μάχεσαι για την αλλαγή, και όραμα ορισμένων από εμάς που έχουν δουλέψει σε αυτά τα θέματα σε θέση ευθύνης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό είναι να μετατρέψουμε αυτό που έγινε στο παρελθόν και το κατάφερε η Ευρώπη, να μετατρέψουμε την ελπίδα σε ιστορία. Η πρώτη που θα ωφεληθεί και θα κεφαλαιοποιήσει όλα αυτά τα μετρήσιμα ωφέλη θα είναι ο τόπος μας. Ευχαριστώ πολύ.